Το Rally Ακρόπολης, εκτός από το 2022, θα βρίσκεται στο καλεντάρι του WRC και το 2023. Η είδηση έγινε γνωστή στην τελετή τερματισμού της ΠΕΛ, διαστόματος Λευτέρη Αυγιανάκη. Όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Αθλητισμού, η φετινή διοργάνωση κρίθηκε άρδια και απολύτως επιτυχημένη και έτσι εξασφαλίσαμε θέση και στο πρόγραμμα του 2023. Έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πάρουμε ως ψήφο εμπιστοσύνης το πράσινο φως τόσο για το 2022, αλλά ναι και το 2023 Ράλι Ακρόπολης WRC στην κορφή. Εκεί πραγματικά του αξίζει. Η Ελλάδα κέρδισε ένα στοίχημα της συνέπειας, της ποιοτικής οργάνωσης και κυρίως μια φοβερή δυνατή προβολή για τη χώρα μας, το οποίο το έχει ανάγκη αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε όμως και όλους τους χορηγούς και το βασικό μας χορηγό, τα Ελληνικά Πετρέλα και τον κύριο Σιάμιση για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά φυσικά και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και στο πρόσωπο του Φάιν του Σπανού λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη περιφέρειας, Δήμου Λαμιών, Δήμων της ευρύτερης περιοχής και όλου του κόσμου που συνέβαλε τα μέγιστα και ειδικά σήμερα μάθαμε ότι διαφύλαξαν την τάξη οι ίδιοι οι έμπειροι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και έτσι όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο Ακρόπολης ξεπέρασε σε επιτυχία κάθε προσδοκία. Φαντάζομαι ότι θα είστε πολύ ικανοποιημένος. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και περήφανοι όμως, γιατί δεν ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έγινε με μεγάλη δουλειά και προσπάθεια και από τον κύριο Αυγιανάκη και από την ομάδα του και από την τοπική αυτοδιοίκηση για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Σαν Ελληνικά Πετρέλα και σαν ΕΚΟ είναι μια από τις πιο πετυχημένες μας πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε να στηνίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Απλά αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι η χώρα, η κοινωνία πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι με μια εξαιρετική συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, η χώρα μπορεί να τα καταφέρει. Και έκανε μια εξαιρετική οργάνωση. Μια οργάνωση η οποία νομίζω κατοχυρώνει ως θεσμό το Ράλι Ακρόπολης πλέον στην Ελλάδα με κύριο αέδρα την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος. Μια εθνική προσπάθεια αλλά και μια πανστεροελλαδίτικη προσπάθεια, η οποία στέφεται με επιτυχία, αυτό αισθανόμαστε από όλους τους συμπολίτες μας, οφειλείται ο τόπος, απολαμβάνει ο τόπος, σηκώνουμε μανίκια όλοι μαζί ξανά, με το Δήμο Λαμιαίων, με τους Δήμους όλης της περιοχής, με την κυβέρνηση, με το ιδιωτικό τομέα που στηρίζει. Οι πάντες λοιπόν, μετά από τη σημερινή μέρα της γιορτής, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που κερδίσαμε. Το στοίχημα το κερδίσαμε γιατί ενώσαμε δυνάμεις, πέσαμε στη δουλειά όλοι μαζί. Ξεκινήσαμε από αρχές Μαΐου και δώσαμε την υπόσχεση ότι αυτή η διοργάνωση θα είναι η καλύτερη στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και νομίζω ότι πετύχαμε το στοίχημα, όλοι μαζί ενωμένοι. Εμείς σαν Δήμος Λαμιαίων αναλάβαμε τη μεγίστη υποχρέωση που μπορούσαμε να αναλάβουμε να φέρουμε το service park σε επίπεδο προδιαγραφών. Ακούσαμε με ευχαρίστηση και ήταν μια διαφορετική μέρα για μας από τον πρόεδρο της ΦΙΑ να λέει ότι είναι το καλύτερο service park που υπήρξε ποτέ στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όταν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους, καταλαβαίνετε πόσο ικανοποιημένοι είμαστε κι εμείς. Επίσης, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Λαμιώτες, οι οποίοι σήκωσαν τη Λαμία ψηλά, σήκωσαν πραγματικά τη Λαμία ψηλά, έδειξαν τον καλύτερο εαυτό στη φιλοξενία τους. Και αποδείξαμε όλοι μαζί σαν Λαμία ότι μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος τέτοιων διοργανώσεων. Για μας στη Δημοτική Αρχή, το Δήμο Λαμιών είναι μόνο η αρχή. Είναι η αρχή να πάει η Λαμία μας πιο ψηλά, όπως ακριβώς προσδοκούμε όλοι. Και νομίζω ότι αυτό το ελιξίριο που σήμερα λέγεται Ράλι Ακρόπολης σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω θα μας δώσει τα επόμενα βήματα να προχωρήσουμε όπως θέλουμε μπροστά. Όπως πρέπει και αρμόζει στην πόλη μας. Κύριε Μπακογιάννη, συγχαρητήρια και εσάς γιατί ήσασταν εκείνος που έδωσε το φιλί της ζωής στο Ακρόπολη στα δύσκολα πέτρινα χρόνια και κρατήσατε ζωντανή μια τόσο μεγάλη διοργάνωση για τη χώρα. Πώς αισθάνεστε τώρα που επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στο WRC, στη Λαμία και στα άγια χώματα αυτά που έχουν τρέξει τα ιερά τέρατα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού? Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά, αισθάνομαι πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, όπως πιστεύω όλοι μας, όλοι στην περιφέρεια της Θεάς Ελλάδος, αλλά και όλη η Αθήνα. Αλλά ξέρετε τι, τώρα δεν είναι η ώρα για να ευλογούμε τα γένια μας. Τώρα είναι η ώρα να πούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την περιπέτεια, η οποία έχει ένα καλό τέλος, ότι προέχει ομαδική δουλειά. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να αφήνουμε στην άκρη τους εγωισμούς μας, τις σκοπιμότητές μας, τους τοπικισμούς μας και να ενώνουμε δυνάμεις. Τι έχει γίνει εδώ? Έχουμε μια άψογη συνεργασία της κυβέρνησης, του αρμόδιου υπουργού, με την αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, με τους δήμους.
και βεβαίως με την ΟΜΑΕ και με όλη την κοινότητα, την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το ράλι των Θεών επέστρεψε στα Άγια Χώματα. Πάμε τώρα, αμέσως από αύριο το πρωί, να οργανωθούμε και να σχεδιάσουμε το επόμενο. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αλίμονό μας, αν τώρα κάτσουμε στα αυγά μας και πούμε τι ωραία. Όχι. Θέλει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δουλέψαμε όλοι μαζί, συλλογικά, αδελφομένα και καταφέραμε ένα σπουδαίο γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας να διεξαχθεί με τον καλύτερο τρόπο στην πόλη μας. Όπως είχε πει και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή και είχε δεσμευτεί η Δημοτική μας Αρχή, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε συνεργασία με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους δημότες μας, σε συνεργασία με τους εθελοντές, το προσωπικό μας, τους συνεργάτες μας που δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση σήμερα να απολαμβάνουμε τα ωφέλη αυτού του μεγάλου γεγονότος, τα οποία βέβαια θα είναι και στη συνέχεια, θα είναι διαχρονικά, διότι βάλαμε κατά γενική ομολογία πολύ πολύ γερές βάσεις με την επιτυχή φιλοξενία στο Service Park του Rally Ακρόπολης, αλλά και την επιτυχή διοργάνωση στην περιοχή μας, αλλά και στους όμορους δήμους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αυτού του γεγονότος. Δίνουμε ραντεβού για τα επόμενα μεγάλα γεγονότα. Γιατί ο στόχος ήταν ένας, να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να γυρίσει το Rally Ακρόπολης στην Ελλάδα. Το Rally Ακρόπολης γύρισε με μεγάλη προσπάθεια, συντονισμένες ενέργειες από την κυβέρνηση, του Υπουργείου, την περιφέρεια, τους δήμους. Βάλαμε όλη πλάτη και είχαμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που εγγυάται την παραμονή του στον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια και ένα μεγάλο και τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους εθελοντές που δούλεψαν αυτές τις μέρες για να έχουμε σήμερα τη χαρά στη λήξη του αγώνα να είμαστε περήφανοι για έναν τέλειο αγώνα που κάναμε. Όλοι μας πλέον το έχουμε καταλάβει το τι προσέφερε ένας τέτοιου βεληνικούς αγώνας παγκόσμιου. Παγκοσμίου εμβέλειας. Ήταν μεγάλη προσπάθεια, συλλογική και πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι αφού τα καταφέρουμε να τα έχουμε στη χώρα μας με πρώτο και κύριο τον υφυπουργό μας τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες και όλων εμάς των υπολείπων, αλλά νομίζω ότι και το αποτέλεσμα που σήμερα γιορτάζουμε την τελετή λήξης του αγώνα είχε μια ωραία έκβαση ο αγώνας. Είχε ο κόσμος ο οποίος ήρθε, είτε είναι ντόπιοι είτε μας ήρθαν από το εξωτερικό, θα φύγει με πολύ όμορφες και εικόνες αλλά και γεύσεις και θεωρώ ότι το Rally Ακρόπολης ήρθε για να μείνει και σίγουρα για να μείνει στην Στερεά Ελλάδα και στην Λαμία που είναι το κέντρο του αγώνα, που νομίζω είναι ένας μοναδικός χώρος. Το Ακρόπολης πόσο μεγάλη ιδέα είναι για τη χώρα και πόσο σημαντικό ότι επιστρέφει μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στο WRC και στη Λαμία. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε τι το οποίο φέρνει κόσμο στην περιοχή μας και δίνει τη δυνατότητα να χαίρονται τη χαρά της φιλοξενίας αλλά και τις ομορφιές της περιοχής μας για να τις γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα, διότι αυτές οι διαδρομές τις οποίες τρέχουν οι αθλητές του Rally Ακρόπολης είναι διαδρομές που πρέπει πρώτα εμείς να τις περπατήσουμε για να αγαπήσουμε τον τόπο μας, να αγαπήσουμε το περιβάλλον, να αγαπήσουμε τη φύση, να αφήσουμε το περιβάλλον αγνό και όμορφο και αυθεντικό όπως είναι και να καταλάβουμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτή η διοργάνωση αποδεικνύει τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Μέσα σε λίγο καιρό γίνανε θαύματα. Άρα μπορούμε να κάνουμε πολλά όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, όταν είμαστε ενωμένοι, όταν είμαστε αγαπημένοι, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε πολλά και ωραία. Αλλά θέλω να πω και κάτι που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι αθλητές που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο ενός ράλι και τρέχουν, κάνουν απίστευτη προπόνηση και απίστευτη άσκηση. Στη διατροφή, στην ετοιμασία τη φυσική, τη σωματική κτλ. Μην νομίζει κανείς ότι είναι ραλίστες του τύπου της επιπολαιότητας νέων και όχι μόνο παιδιών που τρέχουν στις εθνικές οδούς παίρνοντας ένα αυτοκίνητο ακριβό και πατώντας τον γκάζι στο τέρμα. Δεν έχει καμία σχέση ο μηχανοκίνητος αθλητισμός με αυτό το πράγμα. Είναι μια βαθιά, ασκητική, αθλητική διαδικασία και γι' αυτό τους συγχαίρω, τους ευλογώ. Και κάθε τι το οποίο έχει προσπάθεια είναι επενετό. Επέτυχε και από την περιφέρεια και από το Δήμο της Λαμίας που φιλοξενεί το Rally Ακρόπολης και εμείς από τη μεριά μας σαν ΜΑΙΚΤΕΟ εδώ στον τόπο και γενικά όπου υπάρχουμε σε όλη την Ελλάδα βοηθήσαμε με τον τρόπο μας. Πήγε καλά και το αυτοκίνητο που τρέχει
ο Λαμιώτης Ζόβας και πιστεύω ότι θα το χαρούν και εκείνοι, κουραστικός αγώνας. Δώσαμε μεγάλη μάχη προκειμένου να έρθει το Ράλι Ακρόπολη στην περιοχή και στη Φθιώτιδα. Έχω να πω ότι αυτού του είδους η επικοινωνία είναι μορφή επανάσταση με την έννοια του ότι ο κόσμος πλέον είναι ενταγμένος και εγκλωβισμένος μέσα σε μια τεχνολογία. Κατά συνέπεια, είναι τεράστια μορφή επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τουρισμού, αποδεικνύεται ότι εναλλακτικές μορφές τουρισμού για την περιφέρεια Στερεάς είναι μονόδρομος.